του λόγου και τη τρομοκρατία η οποία απλώνεται στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε σε ομαλή περίοδο, Παδίσκο, Πρόεδρε. Είμαστε σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο. Βεβαίωση η είμαστε. χώρα είναι ακόμα σε βαθιά κρίση. Βεβαίωση. Δεν έχουμε ξεφύγει. Κοιτάξτε, κύρια κύριε Οικονόμου, ανεξάρτητα από την πολιτική θέση και άποψη την οποία έχω, η οποία είναι γνωστή. Αν θέλετε, είναι γνωστή και γι' αυτό που δεν έκανε η κυπιαρνητική πολιτική, γιατί δεν διαπραγματεύτηκε, γιατί άσκησε μια αντικοινωνική πολιτική, γιατί δεν αξιοποίησε δυνατότητε και γιατί δεν περιόρισε αρνητικέ καταστάσει. Και η κριτική που ασκώ στην άλλη πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι οφείλει να μετακινηθεί σε ρεαλιστικέ θέσει, <κυρίζει> ότι πρέπει να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα και άλλα συναφή. Αλλά πέρα από αυτό, αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει, αυτό ο εμφυλιοπολεμικό λόγο, κυρίω προσβάλλει. Και την πορεία τη χώρα, αλλά και του ίδιου του πολίτε, <κυρίζει> που θέλει αυτή η αντιπαράθεση να του εγκλωβίσει σε έναν διχαστικό λόγο, ο αποβαίνει. Ποιον βοηθάει αυτό, κύριε Πρόεδρε, το κλίμα, κατά τη γνώμη Δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει κανέναν. Ανεξάρτητα mm. από την προσμέτρηση κάποιων ωφελών. Πρόσχερο. Και να σα πω κάτι. Η αντίδραση ενό δημοκρατικού πολίτη, ξέρετε ποια μπορεί να είναι μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Επιτέλου, α με αφήσουν, λέει ο δημοκρατικό πολίτη, να αποφασίσω εγώ στη βάση των δεδομένων που ξέρω. Για να δούμε όμω, εσεί τι σκοπεύετε να κάνετε. Η δικιά σα εκτίμηση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι, κατά την πορεία των πραγμάτων δεν το βλέπει. Επειδή είστε και παλό κοινοβουλευτικό και έμπειρο, φαντάζομαι έχετε αυτή την εικόνα και από τι συζητήσει που κάνετε και με του συναδέλφου σα στη Βουλή. Το ερώτημα είναι για το κόμμα σα τώρα. Διότι και Άισε. γύρω από το κόμμα σα υπάρχουν διάφορα σενάρια. Εσεί έχετε πάρει μια απόφαση στο συνέδριό σα ότι παραμένετε αυτο, αυτοτελεί και αυτοδύναμοι. Δεν έχετε πάρει όμω μια απόφαση τι θα κάνετε σε εκλογέ. Δηλαδή, αν θα κατέβετε αυτόνομα, θα συνεργαστείτε προγραμματικά με κάποιο άλλο κόμμα κτλ. Βλέπω και ακούω ότι συζητάτε με του οικολόγου, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε διακόψει τι επαφέ με, με το ΠΑΣΟΚ. Έχετε πάρει απόφαση, κύριε Πρόεδρε, να συνεργαστείτε και να ε, έχετε κοινή εκλογική κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, μην απαντήσετε, σα παρακαλώ, γιατί μα πιέζει λίγο ο χρόνο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Και...